Μια κοπέλα στη Ρουμανία που θεωρήθηκε πως ήταν μάγισσα είχε ένα πραγματικά άδοξο τέλος. Το θέμα όμως σε αυτή την παράξενη υπόθεση είναι το εξής. Ήταν η κοπέλα όντως μάγισσα ή μια φήμη, αλλά και οι διαφορετικές πεποιθήσεις της, της κατέστρεψαν τη ζωή τελείως άδικα. Hello guys! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μια πραγματικά παράξενη υπόθεση που συνέβη αρκετά χρόνια πριν στη Ρουμανία. Αφορμή για όλη αυτή την ιστορία στάθηκε μια φωτογραφία που δείχνει μια νεκρή κοπέλα που θεωρήθηκε μάγισσα, λιδωρήθηκε από τον κόσμο και είχε τελικά ένα πραγματικά άδοξο τέλος. Αυτή η υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την ιστορία της, αλλά κυριότερα και για το γεγονός ότι μια φήμη μπορεί τελικά να καταστρέψει ολοκληρωτικά έναν άνθρωπο. Και επίσης, μια διαφορετική σκέψη όταν δεν ανήκει στην εποχή της μπορεί να προκαλέσει εξίσου καταστροφικά αποτελέσματα που προκαλούνται από τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει ένα νέο είδος σκέψης. Ας δούμε λοιπόν την ιστορία της νεαρής μάγισσας από τη Ρουμανία που θεωρήθηκε πως έπινε το αίμα των παιδιών και έχασε την ίδια της τη ζωή όταν ήπιε το δικό της αίμα. Η φωτογραφία που αναφέραμε τραβήχτηκε το 1909 και απεικονίζει μια νεαρή νεκρή γυναίκα. Εκείνη την εποχή μάλιστα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να φωτογραφίζουν τους νεκρούς, αφού με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν πως τους τιμούν. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία όμως κρύβει μια φήμη η οποία έχει ξεσηκώσει μυστήριο για πάνω από 100 χρόνια τώρα. Η νεκρή κοπέλα δεν είναι άλλη από την Ιωάννα ή Λοάννα Κωνσταντινέσκου, που έζησε στη ρουμανική πόλη τη Μισοάρα. Το μαρτύριο λοιπόν για τη νεαρή κοπέλα ξεκίνησε όταν μαθεύτηκε πως ήταν λάτρης του ζωροαστρισμού, που είναι μια πολύ παλιά θρησκεία που προέρχεται από την αρχαία Περσία. Τα προβλήματα, όπως ήταν λογικό, εμφανίστηκαν γρήγορα αφού η Ιωάννα Κωνσταντινέσκου ζούσε σε μια πόλη χριστιανών. Και έτσι η Ιωάννα θεωρήθηκε μάγισσα και καταδιώχτηκε όταν δύο ιερείς διέδωσαν τη φήμη πως ήταν λάτρης του Σατανά και πως έπινε το αίμα των μικρών παιδιών. Αμέσως στην πόλη επικράτησε ο πανικός και κάποιοι εξαγριωμένοι κάτοικοι πήγαν στο σπίτι της κοπέλας, την έβγαλαν στο δρόμο και άρχισαν να την ξυλοκοπούν άγρια. Η Ιωάννα επέζησε, όμως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη και σε λιγότερο από 2 μέρες για αδιευκρίνιστους λόγους έφυγε από εκεί παρά τα σοβαρά τραύματά της και γύρισε στο σπίτι της. Λίγες ώρες αργότερα όμως, και συγκεκριμένα το επόμενο πρωί, η Ιωάννα ήταν πια νεκρή. Οι παράξενες φήμες γύρω από τη μάγισσα Ιωάννα συνεχίστηκαν και μετά το θάνατό της, αφού πολλοί ισχυρίστηκαν πως ο θάνατος δεν προήλθε από τον ξυλοδαρμό, αλλά από ένα τελετουργικό στο οποίο η κοπέλα λέγεται πως προκάλεσε πληγές στον ίδιο της τον εαυτό και λίγο αργότερα ήπιε το ίδιο της το αίμα που είχε μαζέψει σε ένα κύπελο. Η ιατροδικαστική έρευνα μάλιστα, παρόλο που δεν υπήρχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, συμφωνούσε με αυτή τη φήμη, αφού ο ιατροδικαστής ισχυρίστηκε πως αιτία θανάτου ήταν η εκτεταμένη απώλεια αίματος και ένα εσωτερικό σοκ που προήλθε από την ποσότητα του αίματος που είχε καταναλώσει η κοπέλα, η οποία μάλιστα της προκάλεσε και καρδιακή ανακοπή. Η απόκρυφη φήμη γύρω από την Ιωάννα συνεχίστηκε όταν οι αρχές που έψαχναν το σπίτι της βρήκαν ένα παράξενο βωμό, ο οποίος ήταν διακοσμημένος με διάφορα απόκρυφα σύμβολα, περίεργες εικόνες αλλά και βότανα. Βέβαια, στη διάρκεια των χρόνων, πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν όλη την ιστορία γύρω από τη μάγισσα της Ρουμανίας και ισχυρίζονται πως η φωτογραφία της νεκρής κοπέλας δεν δείχνει τα σημάδια του άγριου ξυλοδαρμού από τον οποίο και έχασε τη ζωή της η νεαρή κοπέλα. Η μυστήρια υπόθεση όμως δεν σταματάει εδώ, αφού σύμφωνα με τους κατοίκους της πόλης, οι ιερείς που ισχυρίστηκαν πως η Ιωάννα έπινε το αίμα των παιδιών υπέφεραν μετά από μια σπάνια ασθένεια που μεταδόθηκε με το αίμα και η οποία τους έκανε να πεθάνουν σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά από την υποτιθέμενη αυτοκτονία της Ιωάννας. Η ιστορία μάλιστα συνεχίζει και αναφέρει πως άλλα μέλη της ομάδας που της επιτέθηκε πέθαναν και αυτά πρόωρα. Ένας από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκε από πτώση δέντρου, ενώ ένας άλλος πέθανε από πυρκαγιά που ξέσπασε στο αγρόκτημά του, από την οποία μάλιστα έχασαν τη ζωή τους και η γυναίκα του, αλλά και τα παιδιά του. Το βίντεο αυτό ήθελα να το κάνω όταν διάβασα το άρθρο από τη Μηχανή του Χρόνου που αναφέρει αναλυτικά όλα όσα σας είπα πριν. Και ο λόγος για τον οποίο το έκανα ήταν γιατί αυτή η ιστορία αποδεικνύει περίτρανα ότι μπορεί μια διαφορετική πίστη και μια διαφορετική πεποίθηση να προκαλέσει κακό σε έναν άνθρωπο, ειδικότερα σε εκείνες τις εποχές όπου τα πάντα ήταν πιο κλειστόμυαλα. Σαφώς αυτό συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας, αφού σχεδόν πάντα οι διαφορετικές αντιλήψεις αντιμετωπίζονται πολλές φορές με το χειρότερο τρόπο, όσα χρόνια και αν περάσουν
όσο και αν εξελιχθούμε ως ανθρωπότητα. Ελπίζω να σας άρεσε το θέμα και θα ήθελα να μου γράψετε τη γνώμη σας για το τι συνέβη τελικά στον παράξενο θάνατο της νεαρής κοπέλας από τη Ρουμανία. Όσοι δεν είστε συνδρομητές, κάντε ένα subscribe γιατί ανεβάζω κάθε εβδομάδα νέα βίντεο της εναλλακτικής αναζήτησης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο.